Κάτι άλλη χάρη μου που σε βλέπω, έχω πολύ καιρό να σε δω και άργησα κιόλας και συγγνώμη. Θέλω να σου πω το εξής. Πρώτα, συγχαρητήρια που κατάφερες να πας εσύ στη Eurovision. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τον κόσμο, ευχαριστώ. Θέλω να σου πω επίσης συγχαρητήρια για την εκπληκτική παρουσία σου. Διότι το να βγεις, να τραγουδήσεις με αυτόν τον τρόπο μπροστά σε κόσμο, να διαγωνιστείς, να χορέψεις, να κινηθείς με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι καθόλου απλό. Και εσύ ήσουνα, έσκησες, ήσουνα καταπληκτική. Oh, ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον κόσμο, γιατί, Τατιάνα, αν δεν ήταν ο κόσμος που ψήφισε, και πάλι το λέω και θετική ενέργεια, γιατί το αισθάνεσαι, ξέρεις, και να μην ψηφίζεις το αισθάνομαι αυτή την τηλεόραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους αγαπάω και εκτιμώ αυτό το πράγμα και θα βάλουμε τα δυνατά μας. Και το τρίτο που θέλω να σου πω είναι ότι νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος από το χώρο της showbiz και γενικότερα δημόσια πρόσωπα θα ήθελαν να εισπράττουν την αγάπη που εισπράττεις εσύ από τον κόσμο. Αυτό είναι... Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Να πούμε ότι μπορεί να μην ανακοινώθηκαν επίσημα τα ποσοστά, η διαφορά που είχαν οι τρεις συμμετέχοντες, αλλά το να έχει η Καλομήρα διαφορά 110.000 ψήφους από τον δεύτερο. Ποιο πήρε τηλέφωνο, ευχαριστώ. Μόνο 10 έστειλα. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα, Καλομηράκη. Αυτό το fan club Καλομήρας που λένε, πόσα άτομα είναι αυτό το fan club? Είναι τόσα άτομα που δεν ξέρω, πόσα άτομα που είναι. 3.500 που είναι μέλους. Να σου πω κάτι. 3.500 είναι το fan club. Οι ψήφοι που πήρες όμως, γιατί ακούστηκαν πολλά, το fan club της Καλομήρας την έβγαλε. Η ψήφη που πήρε η Καλομήρα πόσες ήταν, 167.000 ψήφους πήρε η Καλομήρα. Πριν πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις, θέλω να πω ότι αυτή η αγάπη που έχει ο κόσμος για ένα δημόσιο πρόσωπο είναι κάτι το οποίο δεν είναι απλά σεβαστό, είναι άξιο θαυμασμού. Διότι η αγάπη του κόσμου είναι κάτι το οποίο κατακτιέται πάρα πολύ δύσκολα. Μπορείς να περάσεις από την τηλεόραση, μπορείς να περάσεις από ένα reality, μπορείς να περάσεις από μια παραγωγή. Αυτή η αγάπη η οποία πια γίνεται διαχρονική, γιατί είναι πολλά χρόνια από τον ερχόμο της Καλομήρας στην Ελλάδα, είναι κάτι το οποίο κατακτιέται. Διαφημίσεις. Δεν είδανε το τραγούδι όταν μπήκε η Καλομήρα, γιατί μπήκε στην αρχή της εκπομπής. Αργότερα θα το ξαναπούμε. Όχι πούμε, πει. Πούμε. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Γιατί, ξέρεις, έβαλε στην ελληνική τηλεόραση αυτή την θετική ενέργεια, τον ενθουσιασμό, την παιδικότητα. Και αν θέλεις μια κουλτούρα, μια νοοτροπία που ήρθε και λίγο απ' έξω. Γιατί ξέρω καλά ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχω ταξιδέψει και αρκετά, οι άνθρωποι όταν σου λένε καλημέρα, στη λένε συνήθως με ένα άλλο χαμόγελο. Mm. Δεν ξέρω αν βγαίνει από μέσα τους ή αν έτσι έχουν μάθει, αλλά ο κόσμος
είναι αλλιώς. Είναι πιο θετικός. Είναι πιο ανοιχτός. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας έφερες και το αγαπήσαμε. Το αγαπήσαμε πάρα πολύ σε σένα. Πριν πόσα χρόνια ήρθες στην Ελλάδα? Α, 4 χρόνια νομίζω είναι τώρα. 4 ολόκληρα χρόνια καλομήρα έλεγε. Έχω μεγαλώσει. Δεν το πιστεύω. Κάποιες φορές αισθάνομαι ότι είναι σαν 10 χρόνια. Α, δεν είναι. Περίμενες ότι τόσο γρήγορα θα φτάσεις να εκπροσωπήσεις τη χώρα σου σε ένα διεθνή διαγωνισμό? Μπορούσες ποτέ να το φανταστείς? Στα όνειρά σου ίσως? Με τίποτα. Και μιλάγα με τον πατέρα μου. Με τον πατέρα μου στο τηλέφωνο και του έλεγα, μιλάγαμε για κάτι και λέω, παπά, έχεις καταλάβει? Θα πάω για την Ελλάδα. Εκεί που γεννήθηκες. Το έχεις καταλάβει? Ούτε εγώ το κατάλαβα. Και μου λέει, oh my god, ναι. Είναι μεγάλο πράγμα. Δεν μου λες, ο μπαμπάς τώρα στο μαγαζί εκεί βάζει την κασέτα να παίζει τηλεόραση, να βλέπει ο κόσμος. Τι έγινε? Okay, έχει μια τηλεόραση, ναι. Και έχει DVD, αλλά δεν τα ξέρει πολύ καλά. Ναι. Τέλος πάντων, βάζει την κασέτα μέσα, νόμιζε ήταν για 6 ώρες, αλλά ήταν πιο λίγες ώρες. Ναι. Βάζει όλο να το δει, ναι. Το βλέπει ο κίνος, αλλά μετά πάει να το δείξει στους πελάτες και εκεί που πάω εγώ, κόπηκε γιατί δεν είχε άλλο χρόνο. Του είπα μια αλήθεια, τι είπα, μπαμπά, θα σου στείλω άλλο. Τι λάδικα, μου λέει, τι χαζός είναι και αυτό. Βγάζει στο κομπιούτερ θα το δει. Δεν μου λες, πάει τώρα η ομογένεια στο μαγαζί του μπαμπά, λέει συγχαρητήρια, οι Έλληνες. Παίρνουν τηλέφωνο πολύ, ναι. Συγκινήσει και αυτά, και λένε συγχαρητήρια. Και... στο μαγαζί έχει τηλεόραση και παίζει καλομήρα, φαντάζομαι. Ναι, παίζει. Βέβαια, οι πελάτες δεν ξέρουν ελληνικά, αλλά εκεί εμείς τα ελληνικά βάζουμε. Βίντεο εμείς, να μάθουνε, σιγά σιγά. Για πες μου τώρα για τη βραδιά την προχθεσινή. Θέλω να μου πεις μια μέρα πριν. Oh my god. Τη γενική πρόβα, θέλω να μου περιγράψεις. Θα πω τι έγινε. Για πες. Κάναμε την πρόβα. Ναι. Και τι μου ήρθε πριν να πάω πάνω στην πίστα, ναι. Μου ήρθε ένας άγχος. Ναι. Και οι χορευτές το ξέρουν. Μου είπαν, ναι. Τι έπαθε. Ήμουν χάλια. Κομμάτια. Χάλια, δεν είχα ανάσα, δεν τραγουδούσα καλά, δεν χόρβα έτσι. Ήμουν πολύ χάλια, όλα. Μήπως είδες το μαρτάκι με τους καπνούς που βγαίνουν από μέσα και τα... Μήπως με τα υπερπαραγωγή, λες, τι είναι αυτό, βγαίνει, καπνούς βγαίνουνε, εγώ καπνούς δεν θα έχω, σου λέει, τι γίνεται. Χριστιανέ μου. Τι γίνεται. Πες καλά. Το κοινό λέει, προσέξτε, διότι... Ο κύριος πίσω δεν φοράει μικρόφωνο, να μεταφέρω στο κοινό τι ακούστηκε, στο κοινό να το ακούσετε κι εσείς στο σπίτι. Λέει, Καρλομήρα δεν χρειάζεται καπνούς και τρίκ, λάμπει από μόνη της. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Η πρόβα δεν πήγε πάρα πολύ καλά και... Ήσουν ασφιγμένη, αγχωμένη. Ήμουν ασφιγμένη, ήμουν το πιο χάρια που μπορώ να ήμουν. Και έλεγα στον εαυτό μου, αύριο είναι η μέρα που πρέπει να είμαστε καλά και έχουμε μόνο μία πρόβα και είχα άκουθει πάρα πολύ. Ναι. Στο τι σκέφτηκα εγώ, είχα πάρει CD player με όλα τα τραγούδια που αγαπάω, γιατί είπα στον εαυτό μου, Καλομήρα, σκέψου αυτά που σκεφτόσουν πριν έγινες τραγουδίστρια. Σκέψου αυτά που έκανες στο δωμάτιο σου, που άκουγες, που εκεί δεν είχες άγχος. Ναι. Δεν σκεφτόσουν τίποτα. Πες λίγο πίσω σε αυτά. Σε αυτό έκανα. Πήρα όλα τα CD που άκουγα που μου ανοίγουν τη ψυχή. Και εκεί στο καμαρίνι, αν ρωτήσει και τα παιδιά, ακούγω με τα τραγούδια συνέχεια. Και εκεί και σιγά σιγά. Πήρε τα πάνω ναι, σου. Ναι, ναι. Όχι 100%. Είχα ακόμα λίγο άγχος, αλλά ήμουν πιο καλά. Διότι είδα και τους άλλους. Η Χρύσπα, η Κακομήρα Χρύσπα. Όταν είχε τόσο άγχος, την είδα. Ο Μαρτάκης. Είχε και αυτός, αλλά λιγότερο. Ναι, ναι, το μου φαινόταν λίγο πιο... αυτός προφανώς είχε και ψινάκι εκεί από πίσω, τον κούρδιζε. Θα βγεις, είσαι θεός, θα τους... Ναι, ναι. Εσύ ποιον είχες λίγο να σε τονώνει? Κοίτα, κάποιο χρειαζόμαστε εκείνη την ώρα, δεν μπορεί. Ειδικά ως τώρα 23 χρονών κοριτσάκι, πόσο είσαι τώρα? 23. 23 χρονών κοριτσάκι μπροστά σε αυτήν την εκδήλωση. Κάποιον θέλεις λίγο να...
Ναι. Να σε τονώνει. Κοίτα, εγώ είχα την ομάδα, ο χορογράφος μου, τα παιδιά. Αλλά είχα και συγκίνηση, είχα τη μητέρα μου, είχα τον Γιώργο, είχα την κυρία Λούλα. Και ήμασταν μελλοντικοί και είχα τη μουσική. Και είχα και την εταιρεία μου, συγγνώμη, η Heaven. Οπότε, η κυρία Λούλα είναι αυτή που τη χειλαρεί η φίλη, ή άλλη κυρία Λούλα. Όχι, άλλη. Τη Hillary. Την κυρία Λούλα αυτή δεν την είδε. Ποια Λούλα. Λούλα δεν την είδε. Όχι, άλλη Λούλα. Δεν μπορώ. Εγώ ξέρω στα πολιτικά. Βγήκε μια κυρία Λούλα στον Καμπουράκι στην Οικονομία, μια κυρία Λούλα την Αμερική, η Ελληνίδα, η οποία έλεγε ότι η Χίλαρη κάνει ό,τι της λέει η κυρία Λούλα. Άκουσα κι εγώ Λούλα, 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 λέω πόσες Λούλες ήρθανε, μήπως λέω, α, είναι η Λούλα της Καλομήρας αυτή. Ναι. Άλλη Λούλα. Και ήταν όλοι, έλα Καλομήρα, γερά. Ναι, και μου λέγαν, να είσαι αυτό σου, μη σκέφτεσαι τίποτα. Και η αλήθεια μου έλεγε, σαν να είσαι στο δωμάτιο σου. Και λέει, ναι, στο δωμάτιο μου, με κάμερα, αλλά εντάξει. Στο δωμάτιο μου, ξέρεις. Αλλά και αυτό, και συγκεντρώνομουν και... Εγώ έμαθα ότι όταν βγήκε στη σκηνή, μου είπε ένα πουλάκι. Ότι βγήκε η Καλομήρα πριν σε δείξει κάμερα. Ναι. Την ώρα που ετοιμαζόσαστε με τους χορευτές, είναι και οι χορευτές Καλομήρας ναι, εδώ μπροστά. Τέσσερις. Τα ωραία τα παλικάρια. Δείχνει κάτι μπλουζά ή το βγάλαμε. Δεν είναι μόνιμο αυτό. Η Καλομήρα λέει έκανε το σταυρό της και μετά ξάπλωσε να τη σηκώσουν επάνω. Έτσι έκανες. Ναι, έκανα πολλές προσευχές. Και ξέρεις τι, πριν βγαίνω πάνω στη πίστα, πάω μόνη μου στην τολέτα. Ναι. Όχι, για να κάνω τολέτα. Ενώ μπαίνω στο δωμάτιο, γιατί είναι το πιο που μπορεί να είμαι μόνη μου, κατάλαβες τι αυτό. Άλλα τα άλλα λέμε. Αυτή είναι η Καλομήρα. Μόνο η Καλομήρα. Μόνο. Τέλος πάντων. Σου πήγα στο μικρό δωμάτιο, καλύτερα στο μικρό δωμάτιο ναι. Στο καμαρίνι. Εκεί και που ο βασιλιάς πάει μόνος του. Ακριβώς, που ναι. Όλοι πάνε μόνοι. Όλοι, ναι. Συγκεντρώθηκες. Ναι, συγκεντρώθηκα και έλεγα στον εαυτό μου, σκέψου αυτό που θέλεις να κάνεις και να το φανταστείς. Και απλά εκεί η μονική και λέω, OK, let's do this, να περάσουμε καλά. Και να μην έχουμε άγχος, αυτό έλεγα. Εντάξει. Πάμε να κάνουμε κάτι. Άρα έχεις ήδη προπονηθεί για την Eurovision, διότι εκεί τα πράγματα, αν τώρα είχες άγχος, εκεί θα είναι χειρότερα. Αλλά εκεί θα πεις τελείωσε, θα βγω, θα χορέψω και ό,τι έγινε, έγινε. Ναι. Αλλά φέτος, τώρα ήμουν στην ΕΤ και μου λέγανε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο ο ημιτελικός. Ναι. Αλλά κοίτα, εμείς θα βάλουμε τα δυνατά μας, θα κάνουμε πολλές πρόβες. Ναι. Ό,τι καλύτερη για την Είναι Ελλάδα. Πολύ δύσκολο γιατί οι χώρες με τις οποίες έχουμε κληρωθεί είναι χώρες οι οποίες έχουν άλλα μουσικά ακούσματα. Δηλαδή βλέπεις ότι βγαίνουν με κάτι όπερες, κάτι μπαλάντες, ντυμένοι έτσι λίγο, όχι τόσο ευρωπαϊκά. Κοιλάτε, προσπαθώ να γίνεις. Με κάποια τέλος πάντων, με μια ενδυμασία η οποία παραπέμπει ίσως σε πιο παρελθοντικούς χρόνους. Mm. Τα γούστα τους δηλαδή είναι λίγο διαφορετικά. Ενώ οι πιο ευρωπαϊκές χώρες, η Μεγάλη Βρετανία μας δίνει όλο δεκάρια, έτσι, η Γαλλία ή αυτές οι χώρες, θα σε δουν αλλιώς. Είμαστε λίγο άτυχοι στην κλήρωση, αλλά θα βάλεις τα δυνατά σου. Θέλω να μου πεις, όταν ο κύριος Πλέσσας ανακοίνωσε το όνομά σου, το περίμενες ή μετά την εμφάνισή σου ήσουν λίγο σκεπτική. Κοίτα, να είμαι ειλικρινής, εμείς το μάθαμε πριν και μας καλέσανε στο δωμάτιο. Εγώ, Μαρτάκης και η Χρύσπα. Και εγώ δεν νόμιζα θα μας το λέγανε. Εγώ νόμιζα ήθελα να μας πει κάτι που μήπως έγινε στη βραδιά που δεν ήξερα. Και μπαίνουμε στο καμαρίνι και μας έλεγε ότι ήσασταν όλοι καλοί, αλλά δυστυχώς ήταν μόνος ένας που κάνει. Και όταν το έκανε αυτό δεν ήθελα να πω «Ου, μαγάζ, μπροστά, δεν νομίζω ήταν μπροστά η άλλη. Και έλεγα «Ου, συγκύρε, όχι, δεν είναι αυτό, αλλά, τι λέω, όχι, αλλά, τι
επειδή ήταν μπροστά ο Μαρτάκης και η Χρήστα συγκρατήθηκε και ήσουν λίγο πιο. Ξεμνή εκείνη την ώρα. Τους ξέρω και τους δύο. Όταν γύρισα και είδα τον Κώστα, ένιωσα τόσο. Άσχημα, γιατί ένιωσα αν ήμουν στη θέση. Αν μου το είπαν, οκ, bye. Εγώ πώς θα ένιωσα. Και λίγο έλεγα, ήμουν λίγο. Όταν μου είπε συγχαρητήρια, η οικογένειά μου είπα, αισθάνομαι άσχημα. Ξέρεις, γιατί είναι και τα δύο πολύ καλά παιδιά, η Χρήστα και ο Κώστας. Τους ξέρω καλά και κάνουν μια πολύ καλή δουλειά. Και νιώθω ότι είμαστε τρία νέα παιδιά και ότι έχουμε πολλά να κάνουμε. Και πάμε για την Ελλάδα. Είμαστε στην ουσία στην ίδια ομάδα και τους αγαπώ πολύ. Εγώ θέλω να σου πω πάντως ότι δεν θα νιώθω και τόσο άσχημα εκείνη την ώρα. Δηλαδή, είναι τέτοιος ο ενθουσιασμός μετά από αυτή την υπερπροσπάθεια. Έχεις ένα βουνό μπροστά σου, το ανεβαίνεις και σου λένε «Έφτασες πρώτος!» Και εκεί φαντάζομαι η καρδιά χτυπάει πάρα πολύ δυνατά. Περίμενες να έχεις τέτοια διαφορά από το Μαρτάκι? No way. Με τίποτα. Και γι' αυτό συνέχεια λέω ευχαριστώ τον κόσμο. Γιατί αν με πήρετε τηλέφωνο, δεν θα έβγαινα ποτέ και δεν το πιστεύω, αλήθεια. Ακόμα δεν το πιστεύω. Έλεγα νότο. Απλά δεν το πίστευα. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν περίμενε όλο αυτό το κύμα του κόσμου που σε ψήφισε. Όλοι πιστεύαμε ότι εσύ θα ήσουν νικήτρια. Δηλαδή τα προγνωστικά λέγανε στην ουσία καλομήρα. Κάποιοι λέγανε όχι Μαρτάκι, σε το εξωτερικό ψήφι Μαρτάκι. Έγινε. Υπήρχαν και κάποια άλλα προγνωστικά τέλος πάντων. Αλλά σε γενικές γραμμές ο κόσμος πίστευε ότι εσύ θα είσαι νικήτρια. Απ' την άλλη, αυτό το όγκος του κόσμου, η διαφορά αυτή ήταν απίστευτο. Έτσι. Wow. Παίρνω να τις εκφράσω σιγά σιγά. Σε λίγο δεν ξαναμιλάω και αγγλικά. Wow. Λοιπόν. Για να δούμε τώρα ποιος άλλος θα έρθει να κάτσει εδώ δίπλα στην Καλομήρα. Κοντά μας είναι σήμερα ο στιχουργός του τραγουδιού και ο συνθέτης. Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, Κωνσταντίνος Παντζής. Να το συμπαρακτούμε! Χαρητήρια! Θέλω να του πάω. Αυτό νιώθουμε όλοι. Όλοι. Αυτό. Λοιπόν, σε είδα στο βίντεο στην Eurovision, αυτά που έλεγες. Στο πριν. Στο πριν. Έλεγες ότι. Γιατί είδα ότι είναι το βίντεο που σχολιάστηκε περισσότερο. Ήταν. Μου έκανε εντύπωση, ένα λεπτάκι ήταν όλο και όλο. Ήταν πολύ ειλικρινές. Ναι. Και μ' άρεσε. Χαίρομαι. Διότι όλοι είπανε. Εντάξει. Κάποιοι μου είπαν ότι δεν έπρεπε να είμαι τόσο ειλικρινής όσον αφορά τουλάχιστον το δικό μου πρόσωπο. Αλλά λέω, παιδιά, την αλήθεια είπα. Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες. Λέγαμε, έχουμε άγχος. Μου λες, δεν πρέπει να έχεις, είναι η δεύτερη φορά. Του λέω ακριβώς γι' αυτό. Άμα ξαναχάσω, θα ξεφτυλιστώ. Ακριβώς. Για πες, πώς την είδες στη σκηνή. Η απόλυτη δικαίωση. Έτσι. Δεν θα ξανασχολιόμουν εγώ προσωπικά ένα χρόνο μετά από δύο τραγούδια που δεν τα πήγα καλά. Ένα στον Εθνικό Τελικό, ένα στο Ελσίνκι με την Ευρυδίκη και τον Δημήτρη Κοριαλά. Δεν θα ξανασχολιόμουν αν δεν πρόκειτο για αυτό το μαγικό πρόσωπο που είναι σαν σοκολατάκι που θέλουμε όλοι να το φάμε. Η προσωποποίηση της παιδικής ενέργειας. Όταν μου πρότεινε ο Κωνσταντίνος ο Παντζής, με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν πολλές φορές, βρεθήκαμε κάπου αρχές Δεκεμβρίου και μου λέει: έχω ένα τραγούδι για Eurovision. Του λέω μην ακούω τη λέξη γιατί δεν την πάτησα. Και του λέω να σου τελειώσω με την Καλομήρα σκεφτόμαστε. Του λέω άμα είναι με σένα που έχουμε καλή χημεία. Και είναι και για το Καλομηράκι που πάντα πρέπει να πω. Όταν έβλεπα την Καλομήρα στο Fame Story 2, πώς την κοίταγα, έλεγα αυτό το παιδί μου, όλο αυτό το πράγμα που εκπέμπει, που αυτό είναι η Eurovision, μετράει περισσότερο τι εκπέμπει ο καλλιτέχνης, πρέπει να πάει στη Eurovision. Πού να φανταζόμουν τότε ότι μπορεί να βρεθώ να είμαι εμπλεκόμενο στην άλλη προσπάθεια. Οπότε με το που μου λέει ο Κωνσταντίνος για την Καλομήρα, του λέω στείλε το τραγούδι με mail. Μετά τις διαφημίσεις περισσότερα.